Το δώρο της παρέλαβε σήμερα από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ξάντης, η τυχερή του Κοινωνικού Λαγίου Ξάντης, ενώ δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα οι άλλοι 5 τυχεροί που κερδίζουν εξίσου σπουδαία δώρα. Να σημειώσουμε πως το κοινωνικό αυτό λαγίο έχει γίνει πλέον θεσμός, ενώ για την επόμενη χρονιά θα συμμετάσχουν σε αυτό κατά πάσα πιθανότητα και άλλοι φορείς. Σήμερα παραδίδουμε το μηχανάκι στην πρώτη τυχερή του Κοινωνικού Λαγίου Ξάντης 2012. Ένα μηχανάκι Daytona, 125 κυβικών. Το έχει κερδίσει η κυρία Δεούδη Ευαγγελία. Εγώ από την πλευρά μας, από το Σύλλογο Αιμοδοτών και εκπροσωπώντας και τους 4 φορείς που συμμετείχαν φέτος στο Κοινωνικό Λαχείο Ξάνθης, το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ομού Ξάνθης η Αγάπη, το Γεροκομείο Ξάνθης ο Μέγας Βασίλειος, το Σύλλογο των Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και τις Γυναίκες Χωρίς Σύνορα, ευχαριστούμε όλους τους ξανθιώτες και τους συμπολίτες μας, οι οποίοι αγοράσανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο διεξαγόταν η λαχιοφόρος αγορά, τα λαχεία της αγάπης του 1 ευρώ. Εξαντλήθηκαν όλα τα λαχεία, πουλήθηκαν όλοι οι λαχνοί, ο κάθε φορέας είχε σημαντικά έσοδα για το ταμείο του και είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα δωρίζουμε το πρώτο δώρο στην τυχερή, την κυρία Δεούδη. Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση ότι πουλήθηκαν όλοι οι λαχνοί, αλλά δυστυχώς δεν εμφανίστηκαν μετά από 2 μήνες οι τυχεροί, οι υπόλοιποι 5 τυχεροί. Κάνουμε μια έκκληση ακόμα. Τα αποτελέσματα υπάρχουν αναρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου. Ας ψάξουν όλοι τα λαχεία τους για να βρούμε και τους υπόλοιπους τυχερούς. Εκκρεμεί η παράδοση των δώρων ενός πίνακα αξίας 1.000 ευρώ και 4 ποδηλάτων και θα θέλαμε να πραγματικά να βρεθούν οι τυχεροί. Το άλλο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία το κοινωνικό λαχείο και οι φορείς αποφασίσανε να το κάνουν κάθε χρόνο και μάλιστα από τον προσεχή Μάιο, από ό,τι φαίνεται, θα συμμετέχουν συνολικά 8 φορείς της Ξάνθης, όπως ο Σύλλογος Αιμοδοτών, το Γεροκομείο Ξάνθης, το Ψυχολογικό Κέντρο, ο Ερυθρός Σταυρός, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, ο Σύνδεσμος Επικουρικών Υποτροφιών, η Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φυσικά όποιος άλλος φορέας θέλει να συμμετάσχει μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας για να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε την επόμενη λαχιοφόρο της αγάπης. Από τη μεριά της η τυχερή που κέρδισε το μηχανάκι, αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές του κοινωνικού λαγίου, τους ευχήθηκε καλή δύναμη, ώστε το έργο τους να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ δύναμη, κουράγιο, αγάπη σε όλα αυτά τα άτομα που ασχολούνται με τον εθελοντισμό και δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη μας πραγματικά. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, ευλογημένα, υγεία, χαρά σε όλους και καλή πρόοδο σε όλους. Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι δοκιμάσετε την τύχη σας και παρόλα αυτά δώσατε και λεφτά για καλό σκοπό. Ναι, αυτό ήταν. Η τύχη για μένα αποδείχθηκε ότι λειτουργεί, αλλά δεν ήταν καθόλου στη σκέψη μου όταν έπαιρνα το λαχείο. Παρόν ήταν και ο επιχειρηματίας που διέθεσε το μηχανάκι για τις ανάγκες του κοινωνικού λαχείου. Για μένα είναι μια μεγάλη επιτυχία και είναι και η ελπίδα στην ουσία, γιατί και αυτές τις εποχές φαίνεται ότι έχουμε αστήρευτα από θέματα ψυχής, οι συμπολίτες μας τουλάχιστον, και τα συγχαρητήρια ανήκουν στους συμπολίτες μας, στους δημότες μας. Έχει μείνει μόνο, θεωρείται, η ελπίδα για να έχουμε αυτά τα χρόνια. Είναι αισιόδοξο το ότι γινόμαστε πολύ καλύτεροι άνθρωποι τελικά, όταν περνάμε δύσκολα. Και αυτό είναι και απόδειξη. Πουλήθηκαν όλα τα λαχεία, είναι ένα κοινωνικό λαχείο και φαίνεται ότι οι συνδημότες μας έχουν τεράστια αποθέματα ψυχής και αισιοδοξίας. Να σημειώσουμε πως ο αριθμός των λαχείων ήταν 40.000 και εξαντλήθηκαν όλα, με τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν για τον κάθε φορέα να είναι ιδιαίτερα σημαντικά.